σου είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα, όσο πιο κοντά ήταν όταν αγωνιζόταν στην πίστα. Η διαφορά την οποία έχει είναι ότι προφανώς έχει ανυψωθεί η απόσταση από το έδαφος για λόγους ασφαλείας και προσπαθούν να υπάρχει και λίγο μεγαλύτερος και καλύτερος εξαιρετισμός στον κινητήρα, γιατί δεν είναι προγραμματισμένα οι λειτουργήσεις ταχύτητες που θα κινηθούν εδώ. Κινούνται σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες στην πίστα, αλλά προσπαθούν να είναι ακριβώς όπως ήταν την τελευταία φορά που αγωνίστηκε. And if I may, it's fast. Spectacular, but it was also tough the last time it raced because it lasted a few hits and won the championship. Yeah, it did. Yeah, and it's a great car. It took about 20 Grand Prix in that year. It won seven races, eight pole positions. It was a great car for both our drivers, and it was a great era to be in the V8 era. I think everyone's going to love the way it sounds. Κρατάω το τελευταίο, το πώς αποστεί ο V8 κινητήρας, γιατί αυτό είναι το ζουμί. Γι' αυτό έχουμε ένα μονοθέσιο από εκείνη την εποχή, γιατί ο ήχος θα είναι πραγματικά εκοφαντικός. Είμαι σίγουρος ότι έχετε δει σε social media ήδη βιντεάκι. Η δική μου αναφορά ήταν στην αθλητικότητά του, γιατί στον τελευταίο αγώνα εκείνης της χρονιάς είχε δεχτεί χτυπήματα ο Σεμπάστιαν Φέτελ, είχε βρεθεί τελευταίος, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στην έκτη θέση και να καταρτήσει τον τίτλο. 7 νίκες εκείνη τη σεζόν η RB8 σε 20 αγώνες, 8 pole positions, συνολικά 14 βάθρα για να πάρει το πρωτάθλημα. Thank you very much. Δεν έχουμε όμως μόνο.